Από σήμερα και έως τη Δευτέρα λειτουργεί η εμποροπανήγυρδη Δημοτήχου. Τι λέει η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Θεοδοσίου για την οργάνωση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τσάι του Βουνού, μια νέα καλλιέργεια στο Σπήλαιο Εύρου. 45ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Ορεστιάδα, στο Άλλος Ανδριανοπόλεως. Ποιο είναι το πρόγραμμα? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ξεκίνησε σήμερα η εμποροπανήγυρδη Δημοτήχου, η οποία αποτελεί εμπορικό θεσμό πλέον στην περιοχή, με πολλούς επαγγελματίες από διάφορα μέρη της χώρας να εκθέτουν και να πωλούν τα εμπορεύματά τους. Η νέα Δημοτική Αρχίδη Δημοτήχου παρέχει στους εμπόρους τις υπηρεσίες που απαιτούνται και προγραμματίζει στην επόμενη διοργάνωση να αναβαθμιστούν αυτές οι υπηρεσίες, όπως τόνισε η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Θεοδοσίου. Ο Δήμος Δημοτήχου κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Στην πρόθεση της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους καταναλωτές. Η εμποροπανήγυρη του Δημοτήχου έχει καταλήξει να είναι θεσμός. Έχει άμεση σχέση με την ιστορία του Δημοτήχου. Εδώ γινόταν παλαιότερα εξ αρχής από τη στήση της συναλλαγές αγροτικού και εμπορικού περιεχομένου. Στα νεότερα χρόνια βέβαια έχει καταλήξει να είναι μια εμποροπανήγυρη άλλου τύπου, στην οποία συμμετέχουν έμποροι από όλη την Ελλάδα. Όσο αφορά τις δικές μου αρμοδιότητες ως αντιδήμαρχος προγραμματισμού και ανάπτυξης και μετά τις υποχρεώσεις που μου έχει αναθέσει ο Δήμαρχος ο κ. Χατζηγιάννογλου, έχω αναλάβει μαζί με τους υπέροχους συνεργάτες μου, που είναι υπάλληλοι του Δήμου, τη φύλαξη, την οργάνωση μάλλον της εμποροπανήγυρης, και αυτό σημαίνει όλα τα χαρτιά, τα νόμιμα είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Έχω τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν δηλώσει και θα κάνουν τη φύλαξη της εμποροπανήγυρης. Το τμήμα εμπορίου της Ορεστιάδος θα είναι εδώ και θα παρέχει τις υπηρεσίες του. Και όσο αφορά την ποιότητα, είναι κάτι το οποίο των παροχών του Δήμου ως προς τους συμμετέχοντες, είναι κάτι το οποίο υποσχόμαστε ότι θα είναι σαφώς καλύτερη από τη νέα χρονιά. Προς το παρόν θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο. Τα όρια τα χρονικά είναι από σήμερα. Η κορύφωσή της είναι σίγουρα την Παρασκευή και το Σάββατο έως και τη Δευτέρα. Είναι ένας θεσμός που πρέπει να γίνει θεσμός, που πρέπει να αναβαθμιστεί. Είναι στα άμεσα σχέδιά μας να το εξελίξουμε και να το κρατήσουμε με αξιοπρέπεια όπως ταιριάζει σε μια πόλη ιστορική όπως το Δημότυχο. Στο μεταξύ, από το πρωί ξεκίνησαν να στείλουν τους πάγκους τους οι πολιτές με τα προϊόντα, με τα εμπορεύματά τους και με πολύ καλές τιμές. Ερχόμαστε γύρω στα 10 χρόνια, 12. Έχει δουλειά, ο κόσμος προτιμάει δηλαδή να ψωνίζει από... Έχει δουλειά, ναι. Ο κόσμος βλέπουμε ότι το υποστηρίζει και έτσι με χαρά, δηλαδή είναι μια γιορτή για την τοπική κοινωνία. Σε άλλα παζάρια υπάρχει πιο οργανωμένο, δηλαδή υπάρχει το ρεύμα για τον πολίτη, το νερό του, είναι λίγο πιο οργανωμένα. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται λίγες βελτιώσεις, να πούμε την αλήθεια. Πομελιά Μετσόβου από τα Γιάννα, έρχομαι πολλά χρόνια εδώ. Πηγαίνετε σε 20 πολλά χρόνια έτσι. Και ναι, πηγαίνω σε όλα τα, σε πολλά πανηγύρια. Αυτά τα ξύλινα εδώ που τα φτιάχνω ο ίδιος. Ο κόσμος μπαίνει μέσα, κοιτάζει να βρει τι θα ψωνίσει. Είναι ωραίο να συναντάς στον κόσμο. Για το Δημότυχο γενικά τι είναι το, αυτή η παροπανηγύρι, δηλαδή την περιμένουν οι κάτοικοι του Δημότυχου, το περιμένουν οι κάτοικοι του Δημότυχου. Ναι. Ψωνίζουν. Ναι, νομίζω αρκετά. Ο κόσμος αγαπάει σε εισαγωγικά να έρχεται σε αυτό το μέρος. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ πέρα στο πανηγύρι. Χαμός, τρώμε πυρουσκή, λουκουμάδες, τα πάντα τρώμε. Σας αρέσει, είναι ένα πανηγύρι, είναι ένα νέο πανηγύρι. Είναι, φυσικά και είναι, γιατί πρώτα έρχονται από Ορεστιάδα. Από πολλά μέρη έρχονται εδώ πέρα. Και γενικά κάθε χρόνο εμείς περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ψωνίζετε. Ψωνίζουμε ρούχα, παπούτσια, φόρμες, τα πάντα ψωνίζουμε. Συμβουλές προς τους μικρούς ποδηλάτες και κυρίως τους γονείς τους δίνει ο πρόεδρος του Ποδηλατικού Συλλόγου Ρίσος Ορεστιάδας, Χρήστος Λεβέντης. Ο κύριος Λεβέντης εφιστά την προσοχή όλων καθώς έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν το ποδήλατο στις μετακινήσεις τους από και προς το σχολείο και τις άλλες δραστηριότητές τους. Τι πρέπει να προσέχουν οι ποδηλάτες στο δρόμο, υπενθύμησε ο πρόεδρος του Ποδηλατικού Συλλόγου Ορεστιάδας Ρίσος, Χρήστος Λεβέντης, καθώς η πόλη προσφέρεται για ποδήλατο.
Αρκετοί είναι οι ποδηλάτες, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά, και κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνονται κάποια μέτρα για την προστασία τους, όπως ανέφερε ο κύριος Λεβέντης. Αυτό που θα πρέπει να πούμε καταρχήν εδώ πέρα είναι ότι πλέον στην Οριστιάδα έχει αυξηθεί ο αριθμός των ποδηλατών. Και των ποδηλατιστών και των ποδηλάτων. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ποδηλάτες, έτσι αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Μεγαλώνουν και οι κίνδυνοι. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε μια περίοδο στην οποία έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και πολλά παιδιά πάνε στο σχολείο με το ποδήλατο. Αυτό το φαινόμενο τελευταία 2-3 χρόνια αυξάνεται όσο και περισσότερο, το να πηγαίνουν τα παιδιά με το ποδήλατο στο σχολείο. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Εγώ εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή στους γονείς και θέλω να τους πω, εκτός από τις ενημερώσεις που κάνουμε εμείς σαν ποδηλατικός σύλλογος, εσείς από το κανάλι, το ραδιόφωνο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιπλέον όμως είναι καθαρά θέμα της ασφάλειας του παιδιού. Τι θέλω να πω με αυτό? Θα πρέπει να πούμε στα παιδιά και κυρίως οι γονείς που μας ακούν να βάζουν φώτα στα ποδήλατα των παιδιών, κυρίως τη νύχτα. Είναι αυξημένα, όπως είπαμε, τα φαινόμενα που τα παιδιά κυκλοφορούν τη νύχτα χωρίς ποδήλατα, γιατί έχει αυξηθεί, όπως είπαμε, το ποδήλατο, και οι ενήλικες βέβαια. Και στους ενήλικες συμβαίνει αυτό. Κατά πόσο μάλλον όμως σε ένα παιδί το οποίο κινείται λιγάκι, μπορούμε να πούμε, πιο γρήγορα, κινείται περισσότερο στον δρόμο, γιατί το έχει και σαν μέσο, σαν παιχνίδι να το πούμε έτσι. Άρα θα πρέπει να πούμε, να βάλουμε φώτα, είναι καθαρά θέμα ευθύνης, είναι υποχρεωτικό. Το άλλο που θα πρέπει να προσέχουμε εδώ πέρα είναι να μην πηγαίνουμε ανάποδα σε μονόδρομο. Το έχουμε επανελειμμένα διατυπώσει αυτό, το έχουμε πει, υπάρχουν πρόστιμα γι' αυτό. Ήδη έχουν γίνει ορισμένες, να το πω, όχι συγκρούσεις, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που έχουν αναφερθεί που έχουν διαπληκτιστεί ορισμένοι για αυτό το θέμα. Είμαστε αποδέκτες παραπώνων πολλών ανθρώπων στην περιοχή και εμείς που ασχολούμαστε με το ποδήλατο μέσω του ποδηλατικού συλλόγου, αλλά και γενικά στις συζητήσεις. Αυτή η ανάποδη κίνηση μέσα σε μονόδρομο, το οποίο απαγορεύεται, δεν σου αφήνει περιθώρια να μπορέσεις να ελιχθείς, γιατί είναι και στενή η δρόμη μας. Άρα μιλάμε εδώ ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί θα γίνει το ατύχημα. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ακόμα και στα πεζοδρόμια. Έχει παρατηρηθεί ότι κινούμαστε στα πεζοδρόμια με ταχύτητα πάνω στο ποδήλατο. Ο κανονισμός λέει ότι επειδή δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, άρα κάποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει και το ποδήλατο. Μπορείς να είσαι στο πεζόδρομο, στο πεζοδρόμιο, όχι με μεγάλη ταχύτητα. Με ταχύτητα δηλαδή ενός πεζού. Αν μπορείς να κρατήσεις ισορροπία πάνω στη σέλα και να το πας, πήγαινε το, αλλά με ταχύτητα ενός πεζού. Γιατί αν περάσεις γρήγορα στο πεζοδρόμιο, με ταχύτητα, κάποιος μπορεί να γυρίσει απότομα, κάποιος μπορεί να βγει από κάποιο μαγαζί, να πεταχτεί ένα παιδάκι από ένα μαγαζί, από ένα κατάστημα. Άρα σε αυτή την περίπτωση θέλουμε προσοχή. Άρα αυτό που πρέπει να πούμε εδώ πέρα είναι φώτα, όχι ανάποδα στον δρόμο, προσοχή. Πρέπει να γίνει συνείδηση από όλους και από τους οδηγούς αυτοκινήτων, γιατί εμείς που είμαστε και οδηγοί αυτοκινήτων είμαστε και οδηγοί ποδηλάτου, και το αντίστροφο. Άρα πρέπει να μπει στην παιδεία μας, πρέπει να έχουμε συνείδηση όλοι, αντίληψη. Και πρέπει εδώ να δώσουμε και μια προτεραιότητα, να το πω έτσι λιγάκι, τώρα αυτές τις μέρες που τα παιδιά κινούνται και πάνε στο σχολείο. Προσοχή, κυρίως στα φώτα, όχι σε μονόδρομο, κυρίως τη νύχτα. Παρακαλούμε τους γονείς, στα σχολεία, οι δάσκαλοι, αν μπορούν να το μεταδίδουν στα παιδιά, να το λένε συνέχεια. Εμείς από το Ποδηλατικό Σύλλογο θα ξεκινήσουμε και κάποιες έτσι ενημερώσεις που θέλουμε να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε κάνει και παλιότερα, το κάνουμε και συνέχεια. Όποιος βρίσκει κάποιον στον δρόμο, να μην τσαντίζεται όταν του λέει κάποιος βάλε φώτα. Είσαι νύχτα, δεν σε βλέπω. Μην νομίζει ότι είναι στο απειρόβλητο και ότι έχει δίκιο. Πας ανάποδα. Ο άλλος, αν σου κάνει την παρατήρηση, έχει δίκιο. Μην το παίρνεις στραβά. Μην τσαντίζεσαι. Μην διαπληκτίζεσαι. Δέξου την παρατήρηση. Λοιπόν, άσχετα ποιος σου την κάνει. Είναι μια παρατήρηση ορθή. Αν και δεν είναι υποχρεωτική χρήση κράνους, καλό είναι οι ποδηλάτες να φορούν, τόνισε ο κύριος Λεβέντης. Όσον αφορά το κράνος, καλό θα είναι να το φορούμε, όπως έχουμε πει και παλιότερα. Όμως, εδώ θα πρέπει να πω ότι σαν κανονισμός, το κράνος μέσα στην πόλη είναι προαιρετικό, γιατί προϋποθέτει ότι θα κινήσει με μια ταχύτητα
μέχρι 20 έως 25 χιλιόμετρα, δηλαδή ενός γρήγορου δρομέα. Ο κανονισμός λέει ότι το κράνος δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό και για το λόγο αυτό, επειδή το ποδήλατο μπορεί να κινηθεί με μια ταχύτητα μέσα στην πόλη γύρω στα 20 με 25 χιλιόμετρα, άρα με ταχύτητα ενός γρήγορου δρομέα, ο κανονισμός λέει, όπως προείπα, ότι το κράνος είναι προαιρετικό. Γιατί αν θα πέσεις και χτυπήσεις, δεν είναι τόσο μεγάλη η σύγκρουση που μπορεί να επέλθει για να έχουμε ένα τραυματισμό έτσι πιο σοβαρό. Παρ' όλα αυτά όμως, καλό θα είναι να το φορούμε αυτοί που δεν είναι καλά εξοικειωμένοι με το ποδήλατο και δεν είναι καλοί χειριστές. Το 45ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Ορεστιάδα στο Άλλους Ανδριανού Πόλεως με ένα πλούσιο πρόγραμμα. Το σύνθημα του φετινού εορτασμού είναι «Με τους αγώνες, τα όνειρα, τη δύναμή μας θα χτίσουμε έναν κόσμο λεύτερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα, τον σοσιαλισμό». Με ένα πλούσιο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Άλλους Ανδριανού Πόλεως, στον Πευκώνα, το 45ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής, όπως γίνεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Θα γίνουν ομιλίες, συζητήσεις με θέμα το περιβάλλον, βίντεο προβολές και θα ακολουθήσει η ρεμπέτικο γλέντι. Το 45ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή θα πραγματοποιηθεί και στην Ορεστιάδα, όπως έχει πραγματοποιηθεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Με σύνθημα φέτος, με τους αγώνες μας, τα όνειρά μας, τη δύναμή μας, θα χτίσουμε έναν κόσμο πραγματικά ελεύθερο, το σοσιαλισμό. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Αδριανοπόλεως, γνωστό και ως ΠΕΦΚΑ, και οι συζητήσεις και οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τις 8 η ώρα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συζήτηση, workshop με θέμα οικολογικές καταστροφές, ατύχημα ή προμελετημένο έγκλημα. Μετά θα συνεχίσει με βιντεοπροβολή για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ. Θα υπάρξει πολιτική ομιλία από τη γραμματέα του Τομεακού Συμβουλίου Εύρου της ΚΝΕ, Σωτηρία Δευτερέου, και θα ακολουθήσει η ρεμπέτικο γλέντι. Στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργούν εκθέσεις, θα υπάρχει βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής και επίσης θα λειτουργεί και μπαρ ταβέρνα. Στο φετινό φεστιβάλ, όπως γίνεται κάθε χρόνο, θα διατυπωθούν απόψεις και προτάσεις του ΚΚΕ για την πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος, να πούμε ότι είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο και καλούμε όλους τους πολίτες της περιοχής, όλους τους νέους της περιοχής να έρθουν προκειμένου να ακούσουν και την πρόταση του ΚΚΕ, να συμμετάσχουν στις συζητήσεις και βεβαίως να διασκεδάσουμε στο τέλος και κυρίως να τους καλέσουμε να στρατευθούν με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ στους αγώνες που έχουμε να δώσουμε στους χώρους δουλειάς αλλά και στους χώρους που μορφωνόμαστε και σπουδάζουμε και κυρίως στους αγώνες που πρέπει να δώσουμε για να μπει ένα τέλος σε αυτό το σύστημα, τον καπιταλισμό, ο οποίος ό,τι προοδευτικό και ό,τι μπορούσε να δώσει, το έχει δώσει και είναι πραγματικά επίκαιρο και νέο να χτιστεί ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Για δεύτερη χρονιά στο Σπήλαιο Εύρου καλλιεργείται το τσάι του βουνού, μια παραγωγή που ξεκίνησε δειλά-δειλά και αρχίζει να φέρνει αποτελέσματα. Ο πρώτος καλλιεργητής τσαγιού στην περιοχή είναι ο Βασίλης Μπόκας, ο οποίος με τη βοήθεια της οικογένειάς του προχώρησε σε αυτό το εγχείρημα. Ο Βασίλης Μπόκας, κάτοικος Σπηλαίου, καλλιεργεί πιλωτικά στην πλαγιά του χωριού τσάι του βουνού. Το φυτό είναι πολυετές και δίνει καρπούς από τη δεύτερη χρονιά. Έτσι συνέλεξε φέτος τα κλαράκια του τσαγιού και τα αποξήρανε, έτσι ώστε το προϊόν να κρατά τις ευεργετικές του ιδιότητες και το φίνο άρωμά του. Το τσάι του βουνού είναι πολυετές φυτό και διαρκεί από 12 μέχρι 15 χρόνια. Η καλλιέργειά μου εμένα αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρή, το έβαλα πιλωτικά, αλλά έχω τη δυνατότητα να το επεκτείνω μέχρι 7 στρέμματα. Είμαι ευχαριστημένος από τις καιρικές συνθήκες. Το τσάι του βουνού δεν χρειάζεται νερό, θέλει ξερασία, θέλει πολύ λίγο νερό. Εσείς το έχετε καλλιεργήσει σε βουνό, σε πλαγιά? Σε πλαγιά, σε ύψωμα. Το προϊόν μπορούμε να το διατηρήσουμε σε ξηρό και δροσερό μέρος μέχρι την ανάλωσή του. Στην Ελλάδα έχουμε 17 ποικιλίες. Από αυτές τις 17, οι 7 είναι οι πιο εμπορεύσιμες στο καταναλωτικό κοινό. Εγώ καλλιεργώ από τις 7 τις 2 πιο εμπορεύσιμες ποικιλίες. Είναι η ποικιλία Ολύμπου και η ποικιλία Παρνασσού. Επιστημονικά η ποικιλία Ολύμπου λέγεται Σκάρντικα και η ποικιλία Παρνασσού λέγεται Ραϊσέρι. Για την περιοχή που δεν το γνωρίζει αυτό το είδος του τσαγιού, πήγα πάρα πολύ καλά και για πρώτη χρονιά φέτος. Το τσάι του βουνού θέλει σκοτεινό μέρος και ξηρό. Δεν θέλει φως για να μην αλλοιωθεί το χρώμα του
όχι ποιότητά του ως προς τη γεύση. Οι εισαγωγές τσάι του βουνού από άλλες χώρες δεν γίνονται στην Ελλάδα, ίσα-ίσα εξάγουμε, από όσο γνωρίζω, σε άλλες χώρες. Η τιμή του προϊόντος είναι προσιτή. Η τιμή κυμαίνεται στο ευρύ εμπόριο, και εγώ το ακολουθώ. Τα 35 γραμμάρια περίπου από ξεραμένο τσαγιού είναι περίπου στα 2 ευρώ. Είναι από τη συγκομιδή στο χωράφι και η διαλογή μετά εδώ πέρα στο σπίτι. Πρέπει να ξεδιαλυχτεί καλά ένα κλωναράκι, να μην έχει χορτάρι μέσα, να γίνει ματσάκι, να αποξεραρθεί και μετά να ζυγιστεί και να συσκευαστεί. Μπορείτε να γευτείτε το τσάι του βουνού, κρύο ή ζεστό, και να ευεργετηθείτε από τις πολλές θαυματουργές ιδιότητές του. Το τσάι του βουνού είναι γνωστό καταρχήν για το χειμώνα, είναι νούμερο ένα φάρμακο για το κρυολόγημα. Για τα φλέματα είναι πολύ καλό για το στομάχι, λειτουργεί και σαν χωνευτικό. Είναι πολύ καλό για τα έντερα, για τη διάρρεια. Επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι πίνοντας σε ένα διάστημα 6 μηνών τσάι του βουνού καθημερινά μπορεί να επανέλθει ο εγκέφαλος όπως ήταν πριν 9 μήνες και μιλάμε για την ασθένεια του Αλσχάιμερ. Περισσότερες δόσεις αλλά και αυστηρότερα κριτήρια προβλέπει το νέο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς την εφορία που συζητείται αυτές τις ημέρες μεταξύ στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών και των Τεχνικών Κλιμακίων. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΔΕ ετοιμάζει διαφημιστική καμπάνια για τις 120 δόσεις με στόχο να προσελκύσει ακόμη περισσότερους οφειλέτες. Με email και SMS, οι οφειλέτες θα ενημερωθούν για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και θα καλούνται να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Όσον αφορά στα ταμεία, η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται αρχικά στον ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς, ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ, όπου γίνεται ο εθελοντικός επανυπολογισμός. Η διαδικασία συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ για την επιλογή των δόσεων. Οι εργοδότες που δεν οφείλουν και ατομικές εισφορές, όπως επίσης όσοι χρωστούν εισφορές από αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, μπορούν να μπουν κατευθείαν στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ και να ρυθμίσουν αφού πιστοποιηθούν ως χρήστες. Για τα χρέη του 2017 και 2018 υπάρχει επιλογή στην οποία οι ασφαλισμένοι έχουν χρέη την εν λόγω διετία. Ο οφειλέτης στη συνέχεια θα επιλέγει αν θέλει να προχωρήσει στη ρύθμιση με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα ή να σταματήσει αποθηκεύοντας όσα έχει κάνει και να αναμένει να εμφανιστεί στο σύνολο των οφειλών του. Εφόσον ο οφειλέτης θα επιβεβαιώσει την οριστική υποβολή, θα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και το νέο του χρέος διαβιβάζεται στο ΚΕΑΟ. Εντός 3 ημερών ο οφειλέτης πρέπει να πιστοποιηθεί αν δεν είναι επιστοποιημένος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Η διαδικασία συνεχίζεται από εκεί χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τάξης NET. Αφού η νέα οφειλή βεβαιωθεί και ο χρήστης πιστοποιηθεί, θα εισέρχεται στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ και θα ρυθμίζει τη νέα οφειλή του επιλέγοντας τις δόσεις που επιθυμεί έως 120, με μοναδικό κριτήριο το ελάχιστο ποσό των 50 ευρώ, 30 ευρώ για τους αγρότες, αναδόση. Οι εργοδότες θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν εφάπαξ αποπληρωμή.